Μάχη με το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες δίνουν τα 30 μέλη της Διεθνούς Ερευνητικής Αποστολής που ερευνά το ναυάγιο των αντικειθήρων, καθώς ούτε σήμερα κατάφεραν να καταδυθούν στο βυθό με την υπερσύγχρονη καταδυτική στολή Exosuit, κάτι που ελπίζουν να γίνει αύριο. Είναι η πρώτη φορά που υψηλής τεχνολογίας στολή χρησιμοποιείται στην ενάλεια έρευνα και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της, καθώς έχει τις δυνατότητες ενός υποβρύχιου εργαστηρίου, κάνει τους χειριστές της ιδιαίτερα προσεκτικούς. Τώρα μόλις έχουμε βγει από τη θάλασσα, δυστυχώς και σήμερα ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας. Η στολή όμως θέλει ιδιαίτερες συνθήκες για να μπορεί να καταδυθεί. Με έντονο κυματισμό δεν μπορεί να κριθεί ασφαλής η κατάδυσή της αυτή τη στιγμή. Και μπορεί το ρομποτικό σκάφανδρο να μην καταδύθηκε, το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα όμως έδωσε σήμερα και νέα εντυπωσιακά στοιχεία στους ερευνητές. Είχαμε επιπλέον στοιχεία σήμερα που μας βοήθησαν να διασαφηνίσουμε περισσότερο αυτό που υπάρχει. Και προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό. Αρχαιολόγοι και επιστήμονες, παρότι είναι φιδωλοί στις δηλώσεις τους, υποστηρίζουν πως ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά στην αποκάλυψη νέων σημαντικών θησαυρών, όπως αγάλματα και κοσμήματα. Υπάρχουν αντικείμενα. Μπορεί να είναι και αγάλματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Ναι. Μπορεί να είναι και κάτι καλύτερο τον έφηβο. Κάτι πιο πολύ. Μπορεί να είναι ένα σύμπλεγμα κάτω. Το ειδικό ρομποτικό υποβρύχιο έχει κάνει ήδη μια τρισδιάστατη φωτομοσαϊκή απεικόνηση του ναυαγίου, στην οποία οι ειδικοί έχουν επισημάνει το πλάτωμα που βρίσκεται το αρχαίο ναυάγιο σε βάθος 55 μέτρων και μπορούν να δουν με κάθε λεπτομέρεια μεγάλους όγκους καλυμμένους με επίπαγο, οι οποίοι χτυπούν όταν τους πλησιάζει ο ανιχνευτής μετάλλων.